τα κρουστά να δίνουν το ρυθμό, μικροί και μεγάλοι ντυμένοι καρναβάλια συμμετείχαν στην αποκριάτικη παρέλαση που διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Παύλου Μελά στην Πολύχνη. Ήρθαμε όλοι μαζί εδώ, οικογενειακώς είχαμε ντυθεί όλοι οι καουμπόιδες, από μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάζουμε. Ευτυχώς έχει καλό καιρό. Οπότε ελπίζω να περνάμε όλοι καλά και να το διασκεδάζουμε μέχρι το τέλος. Από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Η Βασίλισσα Καρδιά και ο στρατιώτης. Το πιτσιρίκι. Το πιτσιρίκι είναι μπάλο παραμύθι. Είναι από φράουλα παραμύθι. Είναι φραουλίτσα. Μάγειρες, ζωγράφοι, αστροναύτες, ήρωες παραμυθιών έκλεψαν την παράσταση και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Το αποκριάτικο πάρτι τα είχε όλα. Μουσική, πολύ χορό, σερμπαντίνες, κομφετή, αλλά πάνω απ' όλα καλή διάθεση. Ήρθαμε να βοηθήσουμε, να συμμετάσχουμε με τα παιδιά μας, όλοι μαζί, μια ομάδα, μια παρέα, να περάσουμε καλά. Εντάξει, να ξεκινήσει και η 40η πολύ ωραία από αύριο με το καλό. Ήρθα ένας ήρωας από τα παλιά χρόνια και ήρθαμε να συμμετάξουμε και να πάρουμε μέρος στην παρέλαση. Είναι η πρώτη φορά που κάνεις παρέλαση ντυμένος καρναβάλι. Ναι. Οι καρναβαλιστές πορεύτηκαν στην οδό Μαυρομιχάλη, συνέχισαν στην αγνώστου στρατιώτη και κατέληξαν στο τρίγωνο της Πολύχνης όπου κορυφώθηκε το γλέντι. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να προσθέτουμε και κάτι παραπάνω, να δώσουμε έτσι μια νότα χαράς και αισιοδοξία στον κόσμο, ο οποίος και δύσκολα περνάει και πολλοί δυσκολεύονται να φύγουν και παρά έξω, οπότε γιατί να μην κάνουμε και εμείς εδώ στην γειτονιά μας ωραία πράγματα για να δώσουμε λίγη χαρά. Πιστεύω ότι είμαι ο μεγαλύτερος καρναβαλιστής στο καρναβάλι. Να δώσουμε παράδειγμα σε όλα τα παιδιά για θάρρος και ενέργεια για το αύριο. Οι εκδηλώσεις του Δήμου θα κορυφωθούν ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας στο Μήτρο Πολιτικό Πάρκο, πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Φέτος μας βοήθησε ο καιρός, ο κόσμος κατά χιλιάδες έτρεξε να συμμετάσχει, είτε μεμονωμένα είτε μέσα από ομάδες. Αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενος, μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε. Πράγματι ο κόσμος το έχει ανάγκη και εμείς μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις προσπαθούμε να το βγάλουμε στον δρόμο, να χαρεί, να διασκεδάσει, να ξεχαστεί από τα προβλήματά του.